Για πες μας, τι είναι η φαντασματική όπερα. Από τις πιο γνωστές όπερες στον πλανήτη παίζεται εδώ και 3,5 αιώνες. Είναι ένας που είναι ντυμένος φάντασμα και κάνει όπερα. Αυτό είναι. Ζει στο υπόγειο της όπερας με που φοράει το μισό πρόσωπο του είναι μάσκα και ερωτεύεται μία πρωταγωνίστρια. Είναι η ωραία με το τέρα. Μπράβο. Συγγνώμη, και είναι αυτό τέχνη. Έχει 15 βραβιές στο Μέγαρο Μουσικής. Τι είναι τέχνη αυτό! Τι είναι ρε Κώστα. Μάκα, το πιο φθηνό εισιτήριο έχει 70 ευρώ. Έχω βάλει δόντι για να βρω. Έχω βάλει δόντι εδώ και ένα μήνα για να βρω. Δεν μπορώ να βρω εισιτήριο το 70 ευρώ. Που δεν είναι 70 ευρώ. 70 ευρώ θέλω να πληρώσω και δεν μπορώ. Να δει τι είναι παλικάρι. Το φάτρο τη όπερα. Ξέρετε, τι να δεις. Μαλάκα, έχω βάλει λιτού κατεμένου για να πληρώσει 70 ευρώ για να δει τι είπε. Το φάντασμα τι είναι αυτό. Είναι τέχνη, αλλά και η μαρμίτα είναι τέχνη όμως. Σαφώς. Τι είναι αυτό το φάντασμα, ρε. Καταρχάς να πω κάτι. Ο Νίκος έχει αδικηθεί. Θα μπορούσε να είναι από του κορυφαίου βαρύθμου στην Ευρώπη. Δεν το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεν κοροϊδεύω. Με ρωτάει τι. Θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή ο Νίκος έτσι αδούλευτος, η φωνή του είναι καμπάνα. Το εννοώ. Εγώ αν είχα τη φωνή του Νίκου, αυτή τη στιγμή θα έκλαιγα. Δεν μου λες. Αν δεν ήμουν βαρύφωνος. Δεν μου λες. Μισό λεπτό, ρε. Αν δεν είσαι χαζός ή κομμουνιστής, μπορεί να πάρεις το φάντασμα της. Τι κομμουνιστής, το πιο φθηνό είναι 70 ευρώ, ποιος κομμουνιστής θα πάει. Δηλαδή. Κουλτουριάρης, ρε φίλε. Δεν είναι κουλτούρα, είναι το νόημα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πόσα ψώνια μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να δουν το φάντασμα της όπερας. Όπερα, ρε παιδί μου. Ε, παιδάκι μου, άλλο λέω. 13 βραδιές, πήρε άλλες φορές. Πόσα άτομα να τη δούνε. Πού να ξέρω, κάνε, πόσο χωράει η πολλαπλασία σε εδώ. Πόσο χωράει. Πόσο χωράει το μεγάλο σπίτι, Γιώργο. Δεν παίρνει μία μέσα μία 800. Κατάλαβα. Επί πόσες μέρες. Θα πάει ο Σωμάς να πληρώσει 70 ευρώ. Σταμάτα ρε κάκο λίγο να μας πει. Δηλαδή 8.000 άτομα, 10. Μα θέλω να πάρει κάτι, δεν υπάρχει. Στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο, δηλαδή υπάρχει 10.000 βλαμμένοι που θα πάμε το φάντασμα της όπερας. Παραπάνω, είναι που δεν χωράει. Βλαμμένοι. Άρα αντέχουμε άλλα 20 χρόνια χρήση. Ρε είναι δυνατόν να πάει να δει το φάντασμα της όπερας για 70 ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής. Μέχρι 150 έχει. Το πιο φθηνό είναι έτσι, δεν υπάρχει. Είσαι ανώμαλο. Που ψάχνει να βρει να πάρει τα νικά, να δει το φάντασμα τη όπερα. Να δει τι. Ωραία, τι θα δει εκεί, ωραία. Δόντι σου είπα να βάλω. Άντε πάλι. Ωραία, τι θα δει. Πώ είναι ένα θέαμα, υπέροχο θέαμα είναι. Υπέροχο θέαμα και οπτικό και ακουστικό. Έχει δίκιο ο Μάριο, Κωστά. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη, να εκφέρω γνώμη γιατί δεν ξέρω τι είναι. Βράγκο, μου σου το ζόρι να πα. Τι θα πει να πω. Αν πάει πεθαίνει. Ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πήγα και στο ζυγό. Εγώ πήγα στο Σταύρο το Ζούμπα. Το ίδιο πράγμα. Πάει τρει φορέ Σταύρο Ζούμπα. Το ίδιο πράγμα. Καλά, είναι άλλο πράγμα. Σε αξί, ο καθένας τον τραβάει τη σκούλα του. Έτσι λέει τώρα, ανώμαλος είσαι να πάρεις το Ζούμπα, ανώμαλος να δεις και το φάντασμα της όπερας. Γιατί είμαι ανώμαλος με αυτό το σταυρό. Ανώμαλος είσαι, δηλαδή το φάντασμα. Τι να πάω εδώ, δεν είμαι ανώμαλος, δηλαδή, ρε φίλε, τον Ηρακλειδέα, δεν είμαι ανώμαλος, τι. Τι είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω. Σε τι είναι ανώμαλος, ρε. Εγώ πιστεύω ότι μισή. Σταμάταρε, ατεχνέση. Σταμάταρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που θα πάνε να δουν το φάντασμα της όπερας είναι τύποι. Οι οποίοι θέλουν να πηδήξουν, η γκόμενα δεν κάθεται, έχει η ψώνια η γκόμενα δίδε κουλτουριάρα να πάει να δει να πούμε το φάντασμα της όπερας και ο άλλος θα πάει μαζί να δει το φάντασμα της όπερας. Ναι, υπάρχει γιατί καταφέρει. Υπάρχουν και τέτοιοι μαζί. Όχι, υπάρχουν και τέτοιοι. Αυτό είναι. Όλοι είναι τέτοιοι. Δεν υπάρχει άντρας. Είναι αυτό, ρε, για να καταφέρει. Άντρας. Ναι. Που να πάει να δει με τη θέλησή του. Να ευχαριστηθεί το φάντασμα της όπερας δεν υπάρχει άντρας. Συμφωνώ με τον Μαριέ. Είναι όποιος. Κατ' είναι αυτό το φάντασμα ρε παιδί. Όποιος άντρας. Δείτε, όποιον άντρα δείτε. Να πάει να δει το φάντασμα της όπερας. Μαζί με κόμενα. Έλα κουτουμπόσε. Πάει να πηδήξει την κόμενα. Πάει τελείωσε. Αν πάει μόνος του. Επειδή ήρθε μια γυναίκα. Είμαι το φίλο γυναίκα στο γήπεδο. Α πάει. Δηλαδή αν πάω εγώ πάρω το μαζί τον Δημήτρη ή τον Νίκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις. Εγώ θέλω να θα στηθούμε. Λοιπόν. Πάμε αύριο. Πάμε αύριο. Θα πάρω την κάμερα. Πάμε μαρμητάκι. Λαϊκό δικαστήριο του Δανάπτη από έτσι το μέλλον. Θα πάρουμε την κάμερα. Ναι. Την κάμερα. Θα στηθούμε έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Μπράβο. Και ποιες είναι οι ερωτήσεις που κάνω. Θες να καμίσεις. Συγγνώμη. Τι. Γιατί. Άκουσε λέει ρε μαλάκα. Άκουσε. Εσείς. Θεωρώ ότι αυτό δεν το έκανε. Είναι τρίκ. Έκανε κάτι ο σχιζοδήμος. Τρίκ. Δεν το έκανε αυτό. Είναι παράδειγμα. Το δεν φεύγω τώρα είναι παράδειγμα. Τι έκανε. Αυτό το έκανε τώρα. Σε έκανα στα μάτα. Και μένα με έχει κάνει, και μένα με έχει κάνει. Αυτό τι είναι. Έλα πάνω. Σε τελευταία. Προσβολή. Εσύ, αυτά τελευταία. Νιώθω ότι παρεξηγήσετε εύκολα. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Πάνω από το γυράσκουμε. Δεν καλό αυτό.
Γιατί παρεξηγεί. Τι ερωτήσει θα κάνετε εκεί, είπε ο Μάριο, συνεχίστε. Τι ερωτήσει θα κάνετε στο Μέγαρο, άντε συνεχίστε. Θα πάμε δυο μα. Τι θα πούμε. Αν δούμε ζευγάρι, δεν θα μιλήσουμε. Αν δούμε ζευγάρι, δεν θα ρωτήσουμε. Όχι. Ξέρουμε ότι ο τύπο θα πάει, θέλει να κάνει σεξ με την κυρία, θέλει να την ρίξει και κάνει τον καλό. Και άμα την ρίξει, να μην την κάνει φορέ. Μην φάλει, πριν γι' αυτό σε έκανε, ρε Μάρι. Πάμε σε διάλειμμα λίγο. Πριν γι' αυτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έχουμε εκτός από τις διαφωνίες μας, τις κοινωνιολογικές, τις σεξουαλικές, τις ποδοσφαιρικές, τις κομματικές, αργότερα. Τα κόμματα δεν πέρασαν τίποτα, κοινωνικά δεν έχει πολλά θέματα. Πες τον Ραντοφύλλο. Καλημέρα, Ραντοφύλλε, μ' ακούς. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, είναι λαϊκή απέτηση να ζητήσει συγγνώμη από την Ασλαμά για την χειρονομία που του έκανε. Ήταν απαράδεκτο. Μου εξήγησε. Λοιπόν, δεν θέλω, αυτές είναι ευγένειες στα Ασλαμά. Απαράδεκτο ήταν, Ραντοφύλλε, 12. Το απαιτεί αστική ευγένεια. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί έβριξε μάλλον, αλλά έχουν ακουστεί τόσα χρόνια στην εκπομπή σου τα πάντα. Και πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται. Δεν μου λες. Όχι στον Ασλαμά του. Δεν μου λες. Πες. Η αλήθεια είναι ότι είναι εύκολος στόχος. Τι λες, για παράδειγμα, είναι για παράδειγμα, Δημήτρη. Εγώ. Όταν αρχίσω στο μαγαζί σου να κάνω κουμάντα, πώς θα κάνεις το κουλούρι, πες μου. Συγγνώμη. Λέγε ρε φίλε, γιατί. Κάνω διαφήμιση τζάμπα, ναι. Ξέρεις, αγαπώ. Λέγε. Προηγουμένως ο κύριος Γιάννης, τώρα πριν από δύο λεπτά, είπε στο παλικάρι μια απάντηση. Αν το έλεγα εγώ αυτό, θα είχα βάσει φαλιάρα τώρα. Τέλος πάντων. Και μαζί σου έχει καταλάβει τι λέω. Είπε στο παιδί προηγουμένως ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Δεν... Και λίγα τούπα, διότι ανώνυμα παίρνει και βρίζει. Άλλο είναι το ανώνυμα. Ναι, είπα, αν το έλεγα εγώ. Πώς τον λένε, να μας πει και το τηλέφωνο του και τα λέμε μετά. Ωραία, το εσουρού δεν το νοιάζει αυτό. Ναι, το ξέρω. Το εσουρού σου λέει αυτός είναι ακροατής. Ακροατής. Και εγώ είμαι πάνελ. Άρα και εγώ να το πω αυτό θα είχα δει τι με το ψηλές εσύ. Έχουμε προσφορά τηλεθεατή για να πληρώσει αυτό το πρόστιμο αρκεί να έρθει ο Ηρακλειδέας πίσω. Νόμιζα λέει, το πιστεύεις ότι νόμιζα ότι λέει Everton. Ειλικρινά σου μιλώ. Και λέει Φέρτον, sorry. Από χουβαρταλίκια. Ναι. Πανελιστών. Ναι, εντάξει. Μην τα λες εμένα, εγώ τα ξέρω. Εγώ τα ξέρω. Θα πληρώσει ο ένας και ο άλλος. Εγώ τα ξέρω, Ραντόπουλε. Να ξέρεις ότι το χουβαρταλίκι στην Ελλάδα περισσεύει. Ναι. Εγώ έχω κάνει διατριβή σε κουβαρντάδες έχω κάνει εδώ. Έχω πολλά χρόνια. Σαν τους συνεργάτες σου και το έχω διαπιστώσει εγώ προσωπικά. Συνεργάτες δεν είναι. Τι λέει. Ο δύο γιατί λέει πάνω στο γερό. Έλα φίλε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.